Ονομάζομαι Μανώλης Κούμας, γεννήθηκα στην Αθήνα το 1980, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ίδιο τμήμα και στο London School of Economics. Το 2021 είμαι επίκουρος καθηγητής Ιστορίας Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το τελευταίο μου βιβλίο, που αφορά την άνοδο του Μεταξά στην εξουσία το 1936, εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχνη. Το τέλος των Βαλκανικών πολέμων βρήκε την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών. Η διεύρυνση της ελληνικής επικράτειας προς την κατεύθυνση των στενών των Δαρδανελίων, η οποία επιτεύχθη ακριβώς τότε με τον Δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, συνέβαλε στην δραματική άνοδο της διεθνούς θέσης Ελλάδας, η οποία τότε ακριβώς κατέστη ελκυστικός εταίρος για μια ισχυρή μεγάλη δύναμη της εποχής εκείνης, τη Βρετανία, που με τη σειρά της διείδε στην προοπτική συνεργασίας με την Ελλάδα το μέσο για την προώθηση των δικών της στρατηγικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Το επόμενο μεγάλο στίχημα για την ελληνική πλευρά ήταν η διοικητική αφομοίωση των νέων χωρών, ενώ την ίδια στιγμή η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι δύο μεγάλοι ηττημένοι των Βαλκανικών πολέμων, δεν ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν ως οριστικό το εδαφικό καθεστώς, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Την ίδια ακριβώς εποχή, οι εξελίξεις στην Ευρώπη ήταν δραματικές, με τις μεγάλες δυνάμεις να μην καταφέρουν να αποτρέψουν τη διολίσθηση της Γυραιάς Ηπείρου προς μια νέα ένοπλη αναμέτρηση, η οποία σύντομα προσέλαβε παγκόσμιες διαστάσεις. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε το σύνολο των κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώπιον ενός επώδυνου διλήμματος. Τήρηση αυστηρής ουδετερότητας ή είσοδος στον πόλεμο, και αν ναι, με ποιο στρατόπεδο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν είχε καμία απολύτως αμφιβολία. Η Ελλάδα υποστήριζε έπρεπε να ενταχθεί στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, δηλαδή της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Στον αντίποδα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, πεπισμένος για την τελική επικράτηση των κεντρικών αυτοκρατοριών, δηλαδή της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, πρόκρινε την πολιτική της αυστηρής ουδετερότητας. Η αρχική αυτή διαφωνία των δύο ισχυρών προσωπικότητων, του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου, για ένα μείζον ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή την είσοδο ή όχι της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Πόλεμο, έμελε σύντομα να προσλάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και να κορυφωθεί στον εθνικό διχασμό, κατά τη διάρκεια του οποίου συγκροτήθηκαν διαφορετικές ταυτότητες και δημιουργήθηκαν δύο συμπαγείς συνασπισμοί, από τη μία πλευρά οι αντιβενιζελικοί και από την άλλη οι βασιλόφωνες. Αυτό οδήγησε σύντομα στην επικράτηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος το 1917 σε πρώτη φάση καταφέρνει να βάλει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Έτσι, το 1918 η Ελλάδα βρέθηκε για μία ακόμα φορά στο πλευρό των νικητών και στο συνέδριο ειρήνης των Παρισίων που ακολούθησε ήταν σε θέση ο Έλληνας Πρωθυπουργός να προβάλλει τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στην Ήπειρο, στην Θράκη, στο Αιγαίο, κυρίως όμως στη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία άρχισε να καταστεί αντικείμενο αλυτρωτικής διεκδίκησης από το ελληνικό κράτος. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να προξενεί εντύπωση. Πριν το 1912, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, τα σύνορα της Ελλάδας έφταναν μέχρι τη Μελούνα. Και έτσι οι ελληνικές κυβερνήσεις, στο πλαίσιο της εφαρμογής αλυτρωτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας, είχαν ως σκοπό την εδαφική επέκταση προς την κατεύθυνση της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Το μικρασιατικό ζήτημα επήλθε δυναμικά στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής ζωής μόλις το 1915. Ως προς τούτο, το μη ήταν η ανθεληνική διωγμή που εξαπέλυσαν οι Νεότουρκοι το 1914. Τότε μόνο, το 1914, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας στράφηκαν στην Ελλάδα, στράφηκαν στο Εθνικό Κέντρο, αποζητώντας την προστασία του. Όμως, πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος απέρριπτε το ενδεχόμενο ένοπλης αναμέτρησης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν σκεφτόταν την προοπτική ενσωμάτωση των μικρασιατικών εδαφών στην Ελλάδα και προσπάθησε να λύσει το όλο ζήτημα, να διευθετήσει το όλο ζήτημα στο πλαίσιο μιας συμπεφωνημένης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ανταλλαγής των Ελλήνων της Σμύρνης με τους μουσουλμάνους Μακεδονίας. Τα πράγματα όμως άλλαξαν δραματικά μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ήταν τότε, στα τέλη του 1914, αρχές του 1915, όταν οι δυνάμεις εγκάρδιας συνεννόησης, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, πρόδιναν στην Ελλάδα πολύ σημαντικά εδαφικά ανταλλάγματα στη Μικρά Ασία, προκειμένου εκείνη να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Ο Βενιζέλος, βέβαια, έκανε αμέσως αποδεκτή την πρόταση των συμμάχων και από το 1915 έως και το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων το 1919, η διεκδίκηση των μικρασιατικών εδαφών υπήρξε στο επίκεντρο της διπλωματικής στρατηγικής του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν δίστασε να έρθει σε σύγκρουση ακόμα και με τον πολύ δημοφιλή τότε βασιλιά Κωνσταντίνο. Οπωσδήποτε, το 1919, την άνοιξη του 19, ήταν οι σύμμαχοι εκείνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί, οι οποίοι ζήτησαν από τον Βενιζέλο να στείλει στρατό στη Σμύρνη, όταν είδαν ότι οι Ιταλοί προσπαθούσαν να διευρύνουν τη ζώνη κατοχής στη Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος όμως δεν έχασε δευτερόλεπτο. Δέχτηκε αμέσως την πρόκληση και έτσι ξεκίνησε η Μικρασιατική Εκστρατεία, η οποία είχε ως αντικειμενικό σκοπό την παλινόστηση των θυμάτων της πρώτης προσφυγιάς, την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μικρά Ασία και μακροπρόθεσμα την πλήρη ενσωμάτωση της Σμύρνης στο ελληνικό κράτος. Η συμπλήρωση των 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή φέρνει στο προσκήνιο μία επώδυνη μνήμη. Τον εκπατρισμό, τον βίαιο εκπατρισμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από τις προγονικές εστίες τους. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο θυμόμαστε είναι τις τεράστιες ανθρώπινες απώλειες του 1922. Θυμόμαστε τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι άφησαν τα πάντα πίσω τους. Το βιός τους, τους νεκρούς τους, τους τάφους των προγόνων τους. Και ήρθαν στη νέα πατρίδα, όπου εκεί βέβαια οι συνθήκες οποίες αντιμετώπισαν δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές. Οι άνθρωποι αυτοί όμως εργάστηκαν σκληρά και συνέβαλαν και με την εργατικότητά τους και με τον πλούσιο πολιτισμό τους στη διαμόρφωση της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας. Θυμόμαστε την ίδια στιγμή και το τεράστιο έργο το οποίο επιτέλεσε το ελληνικό κράτος, προκειμένου να φέρει εις πέρας το πολύ δύσκολο έργο της περίθαλψης και της αποκατάστασης των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, αν κανείς αναλογιστεί την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η Ελλάδα, η οποία εξακολουθούσε, πολεμούσε για 10 συναπτά έτη. Όπως όμως έχουν επισημάνει πάρα πολλοί έγκριτοι ιστορικοί, η αποκατάσταση των προσφύγων ήταν το σημαντικότερο ειρηνικό επίτευγμα το οποίο πέτυχε το ελληνικό κράτος από συστάσεώς του. Θυμόμαστε ακόμα τον ηρωισμό των χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι πολέμησαν στο μικρασιατικό μέτωπο εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό και συμβάλλοντας ο καθένας από την πλευρά του στην προσπάθεια της εθνικής ολοκλήρωσης του ελληνισμού. Για πολλούς από αυτούς τους Έλληνες στρατιώτες, η συμμετοχή τους στη Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν το μοναδικό ταξίδι, εντός εισαγωγικών ταξίδι, το οποίο πραγματοποίησαν εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Κυρίως όμως, αυτό το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, είναι τα αίτια που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή. Ο εθνικός διχασμός, ο οποίος είχε αποσαρθρωτικές συνέπειες τόσο στο πολιτικό σύστημα, όσο κυρίως και στο μέτωπο των επιχειρήσεων, στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι συνέβη με τις εκλογές του 1920. Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχασε και σε έδρες και σε ψήφους. Κάτι το οποίο δείχνει ότι η ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων αποτελούσε μια συνειδητή επιλογή του ελληνικού λαού. Τότε όμως η Ελλάδα στερήθηκε των υπηρεσιών ενός πολιτικού, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη εμπειρία στη διπλωματία και ο οποίος γνώριζε πώς λειτουργεί το διεθνές σύστημα. Κυρίως όμως, η βασική αιτία που οδηγεί στη μικρασιατική καταστροφή ήταν η διπλωματική απομόνωση την οποία βίωσε η Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε, ότι για ένα μικρό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, σε ένα τέτοιο γεωπολιτικό περιβάλλον, διπλωματική απομόνωση σημαίνει καταστροφή.